Το όπλο της νηστείας ήταν ο τίτλος της ομιλίας που πραγματοποίησε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς και πλέον νέος Μητροπολίτης της Ανίου και Σιατής της πατέρας Αθανάσιος Γιανουσάς. Ο Σεβασμιότατος ήταν προσκεκλημένος του Μητροπολίτη Γρεβενών κυρίου Δαβίδ, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ναός της Ευαγγελίστριας ήταν γεμάτος με πιστούς που ήρθαν να παρακολουθήσουν από κοντά το κήρυγμα του νέου Ιεράρχη. Δεν είναι δυνατόν χωρίς νηστεία, έστω και μικρή, να κοινωνήσουμε τον Αχράδο μας κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι χαρακτηριστικός. Λέγει, της νηστείας τέλος η καθαρά κοινωνία. Γι' αυτό και οι πατέρες παρέτειναν το στάδιο της νηστείας, δίνοντας εις εμάς προθεσμία για μετάνοια, ώστε να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία και καθαρμένη και τακτοποιημένη ψυχικά. Και εδώ θα κάνω μία μικρή παρένθεση. Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και συγκεκριμένα με τη Χρυσία Ειδώνα της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, δεν πιστεύουμε για την εορτή του Πάσχα, ούτε για το Σταυρό του Χριστού, ούτε για τη θυσία του Κυρίου μας και τα άφθονα πάθη. Πιστεύουμε για τα δικά μας αμαρτήματα, επειδή πρόκειται να προσέλθουμε να κοινωνήσουμε τον Αχράδο Μυστηρίο λόγω της μεγάλης εορτής. Το Πάσχα δεν είναι υπόθεση νηστείας, αλλά ευθοσύνης και χαράς. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ΦΛΑΣ, η τελετή ενθρόνησης του νέου Μητροπολίτη της Ανίου και Σιατής της αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στην πόλη της Σιάτιστας.